Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου μαζί μας. Ναι. Είναι δυνατόν. Είναι εκπρόσωπος εδώ πέρα μαζί μας. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής της Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Γεια σας, κύριε Οικονόμου. Γεια σας. Καλημέρα, καλή σεζόν, καλή επιτυχία και φέτος. Να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και σας. Ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, Παπαγεωργίου, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή σεζόν. Όχι εύκολη περίοδος για σας. Δεν υπάρχει εύκολη περίοδο για μας, νομίζω, τον τελευταίο καιρό. Αλλά... Δεν υπάρχει. Αυτό είναι αλήθεια. Και ο κ. Ανάς Γλαβίνας, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα. Μας λείψατε η αλήθεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γλαβίνας. Ας το κρατήσουμε αυτό, κύριε Κατοπόθηση. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς ένα μήνα. Έχουμε δουλειές. Έχουμε γιατί τις εκλογές. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Οικονόμου την έκθεση. Τι μπορεί να περιμένει ο Έλληνας πολίτης να ακούσει από τον Πρωθυπουργό? Μας λέτε σε όλους τους τόνους από την κυβέρνηση, μην περιμένετε παροχές. Ναι. Μεγάλες παροχές, καλάθια κτλ. Και καταλαβαίνουμε ότι στοχεύεται και στη στεγαστική κρίση, στο θέμα που υπάρχει με τα ενίκια. Το θέμα που υπάρχει με τα ενίκια, τα οποία έχουν φύγει στο Θεό και σε σπίτια που δεν βρίσκουν προφανώς οι Έλληνες. Γιατί κάτι πρέπει να ανακουφίσει και τον πολίτη. Ναι. Αυτό είναι το βασικό, φαντάζομαι. Θα περιμένει συγκεκριμένες εξαγγελίες και πολιτικές που θα πείσουν την κοινωνία ότι μέσα από ένα ουσιαστικό δρόμο παρεμβάσεων θα δει αυτά ουσιαστικά αποτελέσματα βελτίωσης στην καθημερινότητα και στο ιδιωτικό του επίπεδο. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με στοχευμένες βελτιώσεις στο εισόδημα, είτε έχουν να κάνουν με πολύ ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις σε μια σειρά από παθογένειες και από πληγές, όπως για παράδειγμα η λειτουργία του ΑΣΕΠ, είτε με ουσιαστικές παρεμβάσεις βελτίωσης σε ζητήματα που αφορούν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, όλες οι οικογένειες. Για παράδειγμα, ακούω ότι ετοιμάζεται να εξαγγελθεί ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την κτηριακή σχολική υποδομή. Mm. Πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά το σύνολο της ελληνικής οικογένειας, να βελτιώσουμε τις υποδομές των δημόσιων σχολείων. Και ο κύριος Λιβάνιος, σε μια ερώτηση που του είχα κάνει πριν το καλοκαίρι, είχε υπονοήσει κάτι τέτοιο. Μια σειρά από παρεμβάσεις που θα απαντούν στα μεγάλα, στα ουσιαστικά, στα σημαντικά που απασχολούν τον κόσμο, στα οποία η κυβέρνησή μας πρέπει να εστιάσει. Και αυτό που η κοινωνία περιμένει και εμείς περιμένουμε είναι μέσα σε ένα κλίμα γενικότερης περιδίνησης της αντιπολίτευσης, τέτοιας περιδίνησης που αδυνατεί να παίξει ακόμα και το θεσμικό της ρόλο σε ουσιαστικά ζητήματα, πράγμα το οποίο δεν είναι θετικό για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος να συμπληρώσω, περιμένει να δει ένα σχέδιο που θα εστιάσει στα μεγάλα, στις προτεραιότητες, αυτά που απασχολούν την κοινωνία, χωρίς υπερβολές, χωρίς εξοραϊσμούς, χωρίς μηδενισμούς, αλλά ταυτόχρονα και χωρίς να αρνούμαστε μια πραγματικότητα που είναι εδώ, που την είδαμε στις ευρωεκλογές, που εξακολουθούμε να τη βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, ότι ο κόσμος είναι πολύ κουρασμένος από τα προβλήματα της καθημερινότητας, με υψηλές απαιτήσεις από μια κυβέρνηση που ξέρει ότι είναι η μοναδική πολιτική οντότητα η οποία μπορεί να προσφέρει, να λύσει, να παρέμβει, σε μια περίοδο που σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα ιδιαίτερα, υπάρχουν προβλήματα οξυμένα που και την μεσαία τάξη, αλλά και τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, τις δημιουργούν ζητήματα. Ζητήματα σε ό,τι αφορά ανταποκριτικές ανάγκες της και στο μέλλον. Κάτι πρακτικό θα ακούσουμε. Ναι. Κάτι αυτό που να ανακουφίσει άμεσα τον πολίτη. Δηλαδή, γιατί θα σας πω κάτι, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αυτό το πράγμα να ανοίξουμε τα σπίτια, okay, να τα ανοίξουμε τα σπίτια, αυτό μπορεί να είναι πολύ μακροπρόθεσμο. Τα νίκια τρέχουν όμως. Κοιτάξτε. Δύο μέρες πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι δεν θα ήταν σόφρον από κανέναν να προειδεάσει τι είναι αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός. Εκείνο που σε κάθε περίπτωση οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν και ξέρουν ότι έχουμε ένα Πρωθυπουργό ο οποίος ποτέ δεν δεσμεύεται ή δεν εξαγγέλει πράγματα τα οποία δεν είναι καλά ζυγισμένα και καλά μετρημένα, είτε αυτό αφορά τις δυνατότητες της οικονομίας, είτε αφορά την εκτίμηση του κυβερνητικού επιτελείου για την αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχουν. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια ευκαιρία, και έτσι πρέπει να τη δούμε συνολικά στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση, ανασύνταξης μετά από μια περίοδο που πήραμε τα πεινήματά μας και που η κοινωνία μας είπε πολύ ηχηρά μια σειρά από πράγματα και για τις πολιτικές μας και για το ύφος και για τις προτεραιότητες που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Είναι όμως ένας ενδιάμεσος σταθμός. Έχουμε μπροστά μας 3 χρόνια διακυβέρνησης. Έχουμε έναν ορίζοντα μέσα στον οποίο πρέπει να παρουσιάσουμε στους Έλληνες πολίτες και το σχέδιο και τα αποτελέσματα για το πώς θα πάμε καλύτερα μέσα σε έναν κόσμο που βλέπετε τι γίνεται παντού, οι αβεβαιότητες μεγαλώνουν. Και Οικονόμου, είστε βουλευτής. Και ανεξαρτήτως αντιπολίτευσης, δεν ξέρω αν ανήκετε σε αυτούς, γιατί εδώ έχει έρθει ο κ. Κακλαμάνης και λέει: δεν θα στεναχωρηθώ ως Νέα Δημοκρατία, να, που η αντιπολίτευση καταραίει. Αλλά ως πολιτικός και ως άνθρωπος, ο οποίος είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική, στεναχωριέμαι που η αντιπολίτευση δεν έχει βρει ακόμα τον πειματισμό της. Εσείς όμως κινδυνεύετε, αν δεν κάνετε κάτι στην καθημερινότητα, στις τιμές, στα ενίκια που ρώτησε ο Παναγιώτης, να πέσετε κι άλλο. Ναι, ακούστε. Δύο κουβέντες. Πρώτα απ' όλα, αυτή η περιδίνηση της αντιπολίτευσης, σε μένα τουλάχιστον, που έτσι παρακολουθώ και είμαι στην πολιτική πάρα πολλά χρόνια και το βασικό είναι οι ιδέες και μέσα από μια σπονδυλική στήλη ιδεών να χαράει τις πολιτικές, δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό πράγμα. Και αυτό φαίνεται, αν θέλετε, και από την
κρίση και τη σύγχυση και την αριθμία που προκαλείται και αλλού. Έτσι. Και από τις φυγόκεντρες δυνάμεις που απελευθερώνονται. Η χώρα πρέπει να αποκτήσει, το πολιτικό σύστημα πρέπει να αποκτήσει μια ισορροπία. Το βασικό πρόβλημα γι' αυτό, γιατί δεν είναι διοντολογικό να μπω εγώ στα της αντιπολίτευσης, το βασικό πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι η έλλειψη ενός ρεαλιστικού αφηγήματος και η επιλογή από τις ηγεσίες των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα να επικεντρώσουν σε θέματα που εξόφθαλμα ήταν εκτός πραγματικότητας, να μηδενίζουν, να κυνηγούν μάγισσες, αντί να προσπαθήσουν να πείσουν πιο ρεαλιστικά. Γιατί μην έχετε την αμφιβολία ότι αν το αφήγημα ήταν πιστικό και τα ποσοστά τους πολύ ψηλότερα, δεν θα ήταν κρίση προσώπων, δεν θα είχε πρόβλημα ο κ. Κασελάκης αν εισέπρατε από τη φθορά, ούτε ο κ. Αντρυλάκης αν εισέπρατε. Αν είχαν όμως ένα βηματισμό, όπως λέτε, θα ήταν πολύ χαμηλότερα τώρα. Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Γιατί κοιτάξτε, δείτε τώρα τι έχει γίνει. Έτσι. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί και είναι χρήσιμο να ακούγονται αυτά. Από τις ευρωεκλογές και μετά έχουμε μια μετατόπιση του δίκτυα αξιολόγηση των πολιτών. Μέχρι τότε είχαμε μια αντιπολίτευση η οποία θεωρούσε ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να κερδίσει, μπορεί να ανατρέψει το Μητσοτάκη. Είχαμε την κοινωνία να επιλέγει αν είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, να κρίνει αν ο Ανδρουλάκης μπορεί να αντικαταστήσει τον Τσίπρα κ.ο.κ. Μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, πλέον έχει εξαφανιστεί η οποιαδήποτε προοπτική άλλη εναλλακτική. Επιβεβαιώθηκε αυτό και αργότερα. Των εθνικών εκλογών εννοώ. Επιβεβαιώθηκε αυτό και αργότερα. Και έχουμε τη μετατόπιση του άξονα ανάμεσα στο κυβέρνηση Μητσοτάκης και προβλήματα καθημερινότητας. Αυτή η μάχη δεν είναι εύκολο να κερδιθεί. Να είμαστε ρεαλιστές. Είναι κοινωνική αντιπολίτευση. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, υπάρχουν μια σειρά από σημαντικές επιδόσεις. Υπήρξαν και λάθη ενδεχομένως στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αναδιανομής του εισοδήματος. Γιατί σου λέει ο κόσμος δεν είναι ότι δεν κάνεις πράγματα, δεν είναι ότι δεν εφαρμόζεις επιμέρους πολιτικές. Εδώ ενδεχομένως χρειάζονται ταχύτερα και μεγαλύτερα βήματα. Σε αυτή λοιπόν τη μετατόπιση του άξονα από το ότι προφανώς ο κόσμος δεν περιμένει από πουθενά αλλού κυβέρνηση Μητσοτάκης και προβλήματα, πρέπει να βρούμε κι εμείς ένα βηματισμό πιο πιστικό, πιο ουσιαστικό, αλλά να είμαστε ρεαλιστές και ξεκάθαροι. Κακός ή καλός, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Και δεν το λέω με χαρά, και ούτε το λέω προσπαθώντας να μειώσω ή να υποτιμήσω πρόσωπα. Δεν υπάρχει σε επίπεδο εναλλακτικής, ρεαλιστικής, ουσιαστικής πρότασης. Πάμε και στον κύριο. Ελάτε, κύριε Παπαγεωργίου. Κοιτάξτε, για τη ΔΕΘ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά και πολύ σύντομα θα δούμε ποια έχουν μείνει στη φαρέτρα πλέον ως βέλη στον κύριο Πρωθυπουργό για να φέρει τουλάχιστον κάτι πιστικό απέναντι σε αυτά τα οποία ζητάει η κοινωνία. Τα ζητήματα τα οποία έχει αναφέρει σε προηγούμενες περιόδους, νομίζουμε κατά την ταπεινή μας άποψη, αλλά αυτό αφού γκράζεται και ο κόσμος, ότι δεν έχουν φέρει τα αποτελέσματα και δεν έχουν υλοποιηθεί στο ποσοστό που θα ήθελε σίγουρα και η ίδια η κυβέρνηση, αλλά δεν κατέστη δυνατόν. Από εκεί και πέρα, το να επικαλείται μια κυβέρνηση την εκλογική της νίκη ως εντολή επικράτησης απέναντι σε ένα πολιτικό σκηνικό δεν είναι η πραγματικότητα, ούτε η συνταγματική, ούτε η πολιτική. Η νίκη, η ρεαλιστική όμως είναι. Η ρεαλιστική δεν είναι, δηλαδή, ούτε αυτή. Έτσι, γιατί, όπως αποτυπώνεται. Ναι, έτσι όπως αποτυπώνεται. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία κέρδισε τις εκλογές και δεν ασχολείται με την εντολή να διακυβερνήσει, να κυβερνήσει με έναν τρόπο το οποίο θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά τονίζει συνέχεια όπου βρεθεί και όπου σταθεί ότι το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα είναι ότι δεν υπάρχει αντίλογος, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει κάτι, δεν λύνονται τα χέρια της σε μια πολιτική την οποία εμείς καταγγέλουμε για να κάνει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και να πάρει ακόμα μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού προς το μέρος της. Αντιθέτως, βλέπουμε τα ποσοστά της να συρρυκνώνονται. Ό,τι χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, γιατί έχουμε επιστρέψει σε νούμερα πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, πριν από τα Χριστούγεννα, δεν το καρπώνεται η κυβέρνηση. Δεν το καρπώνεται η πολιτική της κυβέρνησης και δεν το καρπώνονται οι προτάσεις της. Άρα, βέβαια, εδώ αντιστρέφεται κάτι άλλο. Αντιστρέφεται έξυπνα, ομολογώ. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι χάνει η κυβέρνηση πολύ κιόλας, αλλά η αντιπολίτευση συνήθως. Δηλαδή, η ισορροπία του συστήματος είναι να χάνει η κυβέρνηση που ασκεί εξουσία και να εισπράττει την πολίτευση. Αυτή είναι η κανονική ροή των πραγμάτων. Και τώρα, τι κύριο Οικονόμου, αν εισέπρατε αντιπολίτευση, τώρα θα ήταν και πολύ δυσκολότερα τα πράγματα για την κυβέρνηση. Θα ήταν πιο χαμηλά. Και έχει δίκιο. Συμπερασματικά όλα αυτά προφανώς. Συμπερασματικά όμως, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε πολύ κοντά στις προηγούμενες εκλογές και είμαστε πολύ κοντά και στη νέα μέρα την οποία έχει ξεκινήσει το ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουμε ότι έχει κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες αισθάνσεις, είναι σε μια διαδικασία εξέλιξης. Άρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει
κάτι να καρποθεί από όλη αυτή τη συζήτηση η οποία γίνεται στον ευρύτερο χώρο από το κέντρο και αριστερά. Καμία κυβέρνηση η οποία λέει ότι θα φέρω κοινωνικό πρόσωπο μετά από 6 χρόνια και δεν φέρνει, πάει να πει ότι ο κόσμος απλώς αναμένει να δει από τη δική μας πλευρά αν αυτά τα οποία καταθέτει μπορεί να τα υλοποιήσει και τα φέρνει και σαν προτάσεις και επιμένει σε αυτά και με συγκεκριμένες ηγεσίες. Αν γίνει αυτό, τότε ο κόσμος ο οποίος δεν έχει επικροτήσει αυτή την κυβερνητική πολιτική, σκεφτείτε και πείτε μου πού θα πάει. Αυτός ο κόσμος όμως με αυτά που βλέπει στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να τον εμπιστευτεί. Εάν έχει κάποιες ενστάσεις, βλέπετε ότι μένει στην άκρη και περιμένει να δει την εξέλιξη. Δεν φεύγει για να μετακινηθεί σε άλλους χώρους. Και δεν το λέω αυτό για να μιλήσω για το ΠΑΣΟΚ. Δεν φεύγει για να μετακινηθεί σε άλλους χώρους, γιατί θέλει να είναι παρόν στις εξελίξεις και ακολούθως, εάν καρπώνεται ή δεν καρπώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, πρόκειται να το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Ποιο κόμμα θα έχετε τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου? Μου πείτε, δεν ξέρω. Ποιο κόμμα θα έχουμε εμείς? Νομίζω ότι είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι καταγεγραμμένο. Έχουμε κερδίσει με αυτή τη συγκεκριμένη παρουσία και με τις συγκεκριμένες προτάσεις. Άρα και την επόμενη μέρα και μετά τη ΔΕΘ και μετά τα εσωτερικά μας, οι ίδιες θα είναι οι εξελίξεις. Ίδιο θα είναι θα κάνει αυτό μια συζήτηση, το οποίο θα είστε ενωμένοι. Θα κάνετε μια συζήτηση απλά το Σαββατοκύριακο και τελείως, θα την τάθεστε ενωμένοι? Δεν νομίζω ότι θα είναι μια συζήτηση. Είναι μια συζήτηση εφόλης της ύλης πλέον, γιατί έχουν ανοίξει πάρα πολλά ζητήματα. Έχουν προλάβει και έχουν ανοίξει πρώτα δημόσια και θα συζητηθούν τώρα και στα όργανα. Φέρνει όλο αυτό το ενδιαφέρον και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από ό,τι βλέπω και στον χώρο της κυβέρνησης. Εκλογές πρέπει να γίνουν. Ξέρετε, είναι πάρα πολλοί υπουργοί οι οποίοι ασχολούνται περισσότερο με το ΣΥΡΙΖΑ παρά με τα χαρτοφυλάκια τους. Άρα, για να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στη δουλειά τους, θα δώσουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις για να μην αγωνιούν για την αντιπολίτευση. Εκλογές πρέπει να γίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κυροβασίλη μας είπε πριν από λίγο ότι η προσφυγή στη βάση θα δώσει και μία λύση. Και πρέπει να το κάνει και ο Κασελάκης αυτό. Κοιτάξτε, η κυρία Γεροβασίλη, αντιπρόεδρος της Βουλής, αυτή τη στιγμή λέει αυτό το οποίο είχε πει εδώ και καιρό μέσα στα εσωτερικά, εφθαρσώς, τιμίως και με πίστη σε αυτά τα οποία προτείνει η ίδια σαν λύσεις. Τώρα, το αν αυτά θα ακολουθηθούν ή όχι από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όταν βρίσκεσαι σε προσυνεδριακές και συνεδριακές εξελίξεις, πάει να πει ότι προσφεύγει σε μεγαλύτερα όργανα. Αν αυτά θα ακολουθηθούν ή θα αγκαλιαστούν ή θα απορριφθούν από τη βάση και το όσο δυνατόν μεγαλύτερο όργανο, είναι κάτι που και εγώ και η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριο Κασελάκης όλοι μας θα σεβαστούμε. Πρέπει να διαγραφεί ο κύριο Πύρτζης. Δεν είναι δυνατόν να σας απαντήσω σε μια ενεξελίξη υπόθεση. Γιατί, από τη στιγμή... Δεν έχετε άποψη? Η προσωπική άποψη έχω και μπορώ να την καταθέσω και έχει και ο κύριος Πρίτζης και έχει και το κάθε μέλος στο κόμμα. Ναι. Από εκεί και πέρα, εφόσον σήμερα ειδικά είναι σε εξέλιξη η Επιτροπή Διοντολογίας, περιμένω και εγώ να δω το αποτέλεσμα και να σας το ανακοινώσω και να το σχολιάσουμε μετά με μεγάλη χαρά. Χθες, ο κύριος Παπάσμαστο. Χθες εννοώ, όχι χθες. Και χθες μας το πω, αλλά ότι πρέπει να έχει γίνει ήδη εννοεί. Οι βουλευτές ίσως κάποια στιγμή βρεθούν, όλοι μας μπορούμε να βρεθούμε σε ένα κόμμα σε μια αντίστοιχη κατάσταση, άρα εκφράζουν και την άποψή τους μπαίνοντας και ενστερνίζοντας κάποιες συγκεκριμένες θέσεις ή απόψεις. Από την άλλη μεριά, ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η στιγμή που πρέπει να σχολιάσω κάτι. Η κυρία Γεροβασίλη μας είπε προηγουμένως ότι ακόμα και αυτή η πρόταση για να έχουν τρεις θητείες οι βουλευτές και να αλλάζουν περιφέρεια μετά και όλα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι επί της ουσίας μια προσπάθεια καθάρισης. Να μπούμε λίγο στο διατάφτα, γιατί και η κυρία Γεροβασίλη σας είπε ποιο ήταν το παρελθόν, τουλάχιστον στο συνασπισμό και σε άλλα κόμματα. Δεν είναι κάτι το οποίο κατέβηκε από μηχανής Θεός ως πρόταση για να το βαφτίζει. Το λέει καθάριση περίπου η κυρία Γεροβασίλη. Μπορεί να το πει το κάθε μέλος όπως το αντιλαμβάνεται επί προσωπικού. Από εκεί και πέρα, μια γενική αρχή ή ένα γενικό άρθρο το οποίο αφορά όλους και όχι συγκεκριμένα άτομα ονομαστικά, πάει να πει ότι δεν μπορεί να είναι καθαριστικό, δεν είναι επιπροσωπικό. Καλά, συγκεκριμένοι αλλά τρεις θητείες έχουν συγκεκριμένοι. Δεν πάντοτε έχουν... θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επανεκλεγεί και αυτό είναι αλλά, και καλό. Ναι, αλλά μπορεί να βολεύει κάποιους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν γίνονται καταστατικά για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Αν γίνει αυτό, πάει να πει ότι έχει αποτύχει η πρόταση ως πρόταση. Και πάει να πει ότι και αυτά τα οποία έγιναν και ήταν όμοια στο παρελθόν, υπήρχε και παλιότερα το ζήτημα της θητείας στις εκλογές και στα ψηφοδέλτια για το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως σιωπηρά δεν ακολουθήθηκε. Πρέπει να αλλάξει όνομα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε, τα ονόματα βρισκόμαστε σε μια περίοδο της κοινωνίας όπου τα πάντα συζητιούνται. Συζητιούνται ονόματα, συζητιούνται τα φύλλα των ανθρώπων, συζητιούνται τα πάντα. Άρα πάει να πει ότι και αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης. Από εκεί και πέρα έχει πει και η ηγεσία και ο πρόεδρος ότι
το διακριτικό όνομα ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι θετικό, τουλάχιστον στον κόσμο και αυτό δεν θα αλλάξει, έχει πει. Και έχει πει και αυτό ότι θα προσπαθήσω να παραμείνει. Ότι θα θέλω να παραμείνει ή δεν θα δεν το αλλάξω. Να παραμείνει, ούτε θα... Είπε όχι, είπε ότι δεν σκοπεύω να αλλάξω το όνομα ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, γιατί σημαίνει κάτι, ακούσατε και προλίγο από τον κύριο Κυροβασίλη, ότι είναι και ο συμβολισμός, είναι η φόρτωση που φέρνει, η φόρτιση που φέρνει το κάθε όνομα ή το διακριτικό σύμβολο ή το διακριτικό όνομα. Άρα συμπεραίνω και θέλω να κάνω μια πρόβλεψη ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και ως όνομα και ως διακριτικό για να μπορέσει ο κόσμος να ταυτίζεται με αυτό το οποίο αισθάνεται ότι θα φέρει μια άλλη. Άρα διαφωνείτε λίγο. Δεν διαφωνώ. Είμαι υπέρ της διαδικασίας, υπέρ της συζήτησης και θα είμαι ακόμα πιο αν βρεθεί κάτι το οποίο θα διευρύνει ακόμα περισσότερο το ακροατήριο και το κοινό στο οποίο προσφέρει. Συμφωνεί με την κυρία Κυροβασίλη, νομίζω. Έτσι το πει η κυρία Κυροβασίλη. Σε αυτό, ναι. Συμφωνούν λοιπόν, όλοι λίγο πολύ στο κόμμα στη διαδικασία. Αλλά είναι μια διαδικασία εν κοινής. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Γλαβίδη. Θρυμώξατε τον κύριο Παπαγεωργίου, αλλά κατάφερε να. Δεν τον θρυμώξαμε. Δεν, θρυμώξαμε δεν έχει καθόλου. Ανάγκη ο κύριο Παπαγεωργίου. Νομίζω ότι ήταν με πολύ καλή προσέγγιση. Λοιπόν, να δούμε, να ξεκινήσουμε. Καταρχήν με τη ΔΕΘ. Ακούει κανείς τα κυβερνητικά στελέχη και άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο οικονόμου. Και διαβάζοντας και στις εφημερίδες και στις διαρροές που δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα ενδιαφερθεί σήμερα για την κοινωνική πολιτική. Και η καθημερινότητα είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο την ενδιαφέρει. Και να ρωτιέται κανείς, στα 5,5 χρόνια τώρα θυμήθηκε, ή μήπως τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν σχεδόν στο μισό της εκλογικής της δύναμης, σκεφτείτε, 1,5 χρόνο μετά τις εκλογές, ένα χρόνο και κάτι μήνες για να είμαι πιο ακριβής, η κυβέρνηση, το 70% δεν είναι ευχαριστημένο, το 70% των πολιτών δεν είναι ευχαριστημένο με την πορεία της χώρας. Δεν τα λέω εγώ. Όχι, τα λέει η MRB ακριβώς. Και η κυβέρνηση υπό το βάρος των δημοσκοπήσεων, που είναι σχεδόν στο ίμιση της εκλογικής της δύναμης στις εκλογές Μαΐου-Ιουνίου του 2023, θυμάται και λέει ότι εγώ τώρα θα ασκήσω κοινωνική πολιτική. Που, τι αφορά λοιπόν αυτό, την υγεία, τα ενίκια που αναφέρατε, έκανε η κυβέρνηση κάτι για αυτά τα ζητήματα εδώ και 5,5 χρόνια. Ή τώρα ξαφνικά έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, στην οποία απορεί κανείς για ποιο λόγο δεν λήφθηκαν μέτρα για τα ενίκια. Για ποιο λόγο φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είπε ο κύριος οικονόμου ότι κάναμε κυνήγι μαϊσών και ήμασταν εκτός πραγματικότητας. Θυμάμαι τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, η οποία συζητήθηκε μάλιστα στη Βουλή, να το αναφέρει σε πολύ έγκαιρο χρόνο το ζήτημα των ενοικίων. Μάλιστα, με την εκλογή του, αν θυμάστε, το πρώτο ταξίδι ήταν στην Πορτογαλία με τον Πρωθυπουργό Κώστα για να δουν τι έκαναν οι Πορτογάλοι για να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, κύριε οικονομού, δεν κυνηγάμε μάγισσες. Ούτε είμαστε εκτός πραγματικότητας. Είναι ζήτημα που το θέσαμε από την πρώτη στιγμή στην πολιτική μας. Κάντε κάτι με τα ενίκια. Και ξέρετε που έχουμε φτάσει τώρα. Δάσκαλοι, και δεν το αμφισβητείτε αυτό, στη Ρόδο να κοιμούνται στα αυτοκίνητα. Γιατί στη Ρόδο για να νοικιάσεις, σου λένε ότι πρέπει να νοικιάσεις από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο. Τους υπόλοιπους μήνες κοιμάσαι κάπου αλλού. Δεν έχεις το δικαίωμα να κοιμηθείς στο σπίτι. Φοιτητές σε τουριστικούς προορισμούς, στην Κρήτη, στη Ρόδο, σε άλλες περιοχές, τους λένε ακριβώς τα ίδια. Στην εξεταστική βρέσκα κάπου αλλού να μείνεις, σε υπέρογκα νίκια, αδιανόητο το ύψος των ενοικίων. Mm-hmm. Και λες, η κυβέρνηση δεν έπρεπε να έχει μεριμνήσει. Μιλάμε για κυβέρνηση 5 χρόνια και πού θα μένουν όλοι αυτοί οι φοιτητές. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο φοιτητές να επιλέγουν το τι θα σπουδάσουν σε σχέση με την περιοχή τους. Και αν θα είναι κοντά στο σπίτι τους ή ακόμα θα είναι στην ίδια τους την πόλη. Τεράστιο αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση. 5,5 χρόνια, γιατί πια οφείλουμε να το καταθέτουμε. Αυτό δεν είναι μια κυβέρνηση που εκλέχθηκε χθες. Είναι η ίδια κυβέρνηση, 5,5 χρόνια, έχει αγνοήσει καθοριστικά αυτά τα ζητήματα. Υπό το βάρος λοιπόν της αγανάκτησης των πολιτών, της εύλογης οργής, γιατί δεν λύνονται τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Αν σε αυτά βάλουμε την υγεία, αν σε αυτά προσθέσουμε την ενέργεια, αν σε αυτά προσθέσουμε τα ζητήματα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης, ένας χρόνος από τον Ντάνιελ σήμερα, υπενθυμίζω. Ναι. Τι έχει συμβεί στην περιοχή, ποιος είναι ο απολογισμός. Οι κάτοικοι εκεί είναι ευχαριστημένοι, αισθάνονται αυτή τη στιγμή προστατευμένοι, υπάρχει ανθεκτικότητα. Νομίζω να μπορείτε να πάτε να τους ρωτήσετε, να κάνετε κάποιο ρεπορτάζ, ενδεχομένως και σήμερα να υπάρξουν, νομίζω, μέσα στη μέρα τέτοιου είδους ρεπορτάζ, το οποίο θα δείξουν ότι η κυβέρνηση και στο κομμάτι αυτό της πολιτικής προστασίας της λεγόμενης έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση, ό,τι και να κάνει, κατά την άποψή μας, ό,τι και αν προσπαθήσει να επικαλεστεί ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, όσους μποναμάδες και ρίξει, όσα επιδόματα και κάνει, το παιχνίδι έχει χαθεί. Γιατί οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτή η κυβέρνηση, εγώ δεν θα πω ότι είναι ανάλγητη, δεν την ενδιαφέρουν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Είχε άλλες στοχεύσεις, εξυπηρετούσε άλλα συμφέροντα και προφανώς όχι αυτά τα οποία αφορούσαν την πλειοψηφία των πολιτών και το βλέπει. Και να μου πείτε, να κάνω την ερώτηση στον εαυτό μου. Να την κάνω. Και τι κάνετε εσείς.
Να σας πω κάτι, έχετε σωματικές εκλογές εσείς. Εμείς στο Πασόκ, λοιπόν, προλαβαίνετε να κάνετε αντιπολίτευση. Προχωρώντας με σταθερά βήματα ανόδου, ακόμα δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, το Πασόκ δείχνει μια άνοδο. Τότε γιατί κάνετε εκλογές? Έστω περιορισμένη, η άποψή μου ότι η προσωπική τότε δεν έπρεπε να γίνουν εκλογές, αλλά δεν έχει σημασία, οι εκλογές γίνανε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και τώρα έχουμε μπει σε μια εσωτερική διαδικασία, η οποία, αν θέλετε, οφείλει να αποπνεύσει ένα πνεύμα υγείας, ένα πνεύμα πολιτικού πολιτισμού και πολιτικής ευθυνδιαπίας. Έχετε το ένα σημάδι του ότι σωστή μένει στο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, περιμένετε και τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ? Οφείλουμε. Μήπως κάποιος κόσμος πάει στο ΠΑΣΟΚ, έρθει στο ΠΑΣΟΚ? Δεν εμπλεκόμαστε από θέση αρχής. Από εκεί και πέρα, δεν όμως, πράγματι, για τον κόσμο λέμε. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και μας ενδιαφέρει. Προφανώς και θέλουμε να εκφράσουμε με γνήσιο τρόπο τα αιτήματα και τις αγωνίες αυτών των πολιτών. Πιο πολύ σε ενδιαφέρει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ ή ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας? Αμφότερα. Αμφότερη. Αμφότερη, βέβαια. Το ΠΑΣΟΚ έχασε, όπως ξέρετε, και προς το κέντρο και προς την αριστερά στη διάρκεια της κρίσης. Οφείλουμε λοιπόν να αποδείξουμε και σε ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν το Μητσοτάκη και φυσικά απογοητεύτηκαν, γιατί μέσα σε εισαγωγικά τους κορόιδεψε, δεν προχώρησε στις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, δεν ενδιαφέρθηκε. Προσέξτε, ο κεντρός πολίτης δεν ενδιαφέρεται αποκλειστικά μόνο και για τις μεταρρυθμίσεις που λέμε. Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Μια κοινωνία, μια μεσαία τάξη, η οποία υπάρχει, λοιπόν, είναι ισχυρή και κρατάει, την κοινωνία σταθερή. Εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει αποτύχει. Την πέτα γεννή. Ασφαλώς ο πρόεδρος νομίζω ότι είπε και σε εσάς. Άκουσα την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει. Επανέλαβα αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι, αλλά και η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι δεν βρίσκουμε ημερομηνίες, λέει, ακόμα. Θα βρεθούν. Νομίζω όλα θα γίνουν. Νομίζω περιμένουμε μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, για να ξέρουμε και ποιοι θα είναι υποψήφοι. Δεν αμφισβητώ ότι θα είναι αυτοί. Να είμαστε τυπικοί. Να κατατεθούν οι υπογραφές. Να μιλήσει η δεκάμενη ορίση. Είναι αυτοί οι υποψήφοι. Και στη συνέχεια με τους εκπροσώπους των υποψηφίων. Γιατί για να είμαστε και τυπικοί. Όλοι μας. Θα κάτσετε κάτω να βρείτε ημερομηνία. Θα βρεθεί ημερομηνία όταν υπάρχει καλή διάθεση, κύριε Στάθη. Νομίζω όλα θα τα βρούμε. Ο πρόεδρος το είπε. Δύο debate, ένα πριν και ένα στον πρώτο γύρο και ένα στο δεύτερο. Και όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό για να γίνει ευρύς διάλογος και να ακούσουμε τις απόψεις. Απαντήσεις για να κλείσουμε. Νομίζω η τοποθέτηση του κυρίου Γκλαβίνα αποτελεί την πεμπτουσία της υπαρξιακής κρίσης που αντιμετωπίζει το σύνολό της αντιπολίτευσης. Γιατί το λέω αυτό? Προφανώς η αντιπολίτευση, ο ρόλος της είναι να κρίνει, όχι όμως να μηδενίζει. Όχι όμως να επενδύει σε μια λογική υπεραπλούστευσης ευχολογίου ή απλοϊκών απαντήσεων σε προβλήματα πολύπλοκα, που αυτό κάνει συστηματικά η αντιπολίτευση και η εξωματική αντιπολίτευση και βέβαια, το Πασόκ. Και κατά πράγμα, τη γνώμη μου, θα σας απαντήσω. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, απαντά στο γιατί βρίσκεται σε αυτή τη μεγάλη περιδίνηση που βρίσκεται τώρα. Γιατί οι πολίτες, έχοντας ζήσει πολλά και πολλές γύρους και πολλές στροφές τα τελευταία 10-12 χρόνια, ξέρουν ότι εύκολες απαντήσεις σε πολύπλοκα ζητήματα δεν υπάρχουν. Είναι δυνατόν να αποκαλείς κοινωνικά ανάλγητη μια κυβέρνηση που παρέλαβε τον κατώτατο μισθό το 2019 εκεί που τον παρέλαβε και που τον έχει σήμερα? Είναι δυνατόν να αποκαλείς κοινωνικά ανάλγητη μια κυβέρνηση που μέσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει τα χρήματα που διαθέτει από το Ταμείο Ανάκαμψης για την κτηριακή ανασυγκρότηση και υποδομή, για την ενίσχυση σε μηχανήματα, που προσπαθεί να βρει λύσεις για να αντιμετωπίσει το ζήτημα των γιατρών, που δεν είναι μόνο ζήτημα ελληνικό, αλλά οτιδήποτε. Είναι δυνατόν? Και από τη Γερμανία πηγαίνουν στην Ελβετία, κύριε Γκλαβίνα. Να ξέρετε ποιο είναι το λάθος? Είναι ότι εστιάζεται στις διαπιστώσεις, προσπαθώντας να κουμπίσετε την κυβέρνηση, και δεν καταλαβαίνετε ότι το μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, το μεγάλο μέρος της κοινωνίας στην Ευρώπη, αν θέλετε, αναζητά έναν προσανατολισμό, ο οποίος από τη μια θα βελτιώσει ουσιαστικά τη ζωή του, χωρίς να κινδυνεύσει να τον ρίξει στα βράχια με πράγματα τα οποία είναι μη εφαρμόσιμα, λοιπόν, και μη υλοποιήσιμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά. Επαναλαμβάνω, αυτό κατά τη γνώμη μου και όχι το ζήτημα των προσώπων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιο είναι το μήλο που υπάρχει? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.